Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σοβαρό ζήτημα, όπως είναι αυτό των πυρκαγιών, γιατί για μια ακόμη χρονιά και πριν καλά ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν και καταστρέφουν φυσικό πλούτο, δασικές εκτάσεις, περιουσίες. Και μάλιστα έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Κορινθίας. Για μια ακόμη χρονιά όμως ακούμε και τις ίδιες γνωστές δικαιολογίες για τους ανέμους, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχει γίνει καραμέλα όλων των κυβερνήσεων. Όχι, κύριε της κυβέρνησης, για αυτή τη διαχρονική καταστροφή δεν φταίει το κακό το ριζικό μας, ούτε ο Θεός που μας μισεί. Φταίνε οι διαχρονικές ανεπάρκειες στους τομείς της δασοπροστασίας και πυρόσβεσης, οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι ελλείψεις σε σύγχρονα μέσα, σε συνδυασμό βέβαια με την εμπορευματοποίηση των δασών και της γης. Κάθε χρόνο το ΚΚΕ με παρεμβάσεις, με ερωτήσεις, με χίλιους δυο τρόπους, επισημαίνει αυτά τα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, ισότα μη ακουόντων. Γιατί για τις κυβερνήσεις σας όλα αυτά τα θεωρείτε είναι κόστος. Οπότε και τα δάση παραδίδονται στα χέρια των επενδυτών και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Πώς το είχε πει ο Πρωθυπουργός πέρυσι από τον ερημίτη της Κέρκυρας, αφού λέει κάποια στιγμή θα καεί, ας το παραδώσουμε στους ιδιώτες. Και μιλώντας σήμερα για τη συγκεκριμένη περιοχή των Γερανίων, είναι γνωστά εδώ και χρόνια τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, τα διάφορα συμφέροντα που καραδοκούν και που σίγουρα θα αξιοποιήσουν τέτοιες καταστροφές. Που ξέρετε, μπορεί μέσα σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια να συμπεριληφθούν και ορισμένα από αυτά που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο για την κάναβη. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το παρόν σχέδιο νόμου για τη φαρμακευτική κάναβη παίρνει για άλλη μια φορά τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σηκώσει την ίδια σημαία αυτή της προσέλκυσης επενδύσεων, όπως είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τη διαδικασία απελευθέρωσης της παραγωγής κάναβης και των προϊόντων της για ιατρικούς σκοπούς. Από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το κυριότερα και συνάμα το χειρότερο όμως είναι ότι ανοίγει ακόμα περισσότερο τον ασκό του αιώλου στο να προχωρά βήμα-βήμα στην επικίνδυνη αθώωση των ναρκωτικών, στη συνείδηση κυρίως των νέων παιδιών. Και δεν μπορούμε βέβαια εδώ να μην σχολιάσουμε τα λόγια μεγάλης αγάπης και συγγνώμης που ανάλλαξαν στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος ξαφνικά είδε το φως το αληθινό με διάφορα γνωστά και μη εξαιρετέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν και διάφοροι δήθεν προοδευτικοί, αλλά και συντηρητικοί κονδυλοφόροι. Το έδαφος αυτής της συμφωνίας Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ είναι η βάση για να ανοίξει ακόμα περισσότερο η συζήτηση συνολικά για την νομιμοποίηση του χασίς, γιατί εκεί βρίσκεται ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, μαζί βέβαια με τους κομπιναδόρους και κάθε λογής εμπόρους που κάθε άλλο θα πάψουν να υπάρχουν. Λέμε καθαρά ότι αυτό το νομοσχέδιο και όλη η συζήτηση γύρω από αυτό θα αξιοποιηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση της κάναβης συνολικότερα. Αυτό ακριβώς έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό έγινε στον Καναδά. Αυτό έγινε σε μια σειρά κράτη, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως κόμμα έχουμε σταθερή και κρυστάλλινη θέση για αυτά τα ζητήματα. Θέση την οποία έχουμε εκφράσει πολλές φορές και εδώ στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, αλλά κυρίως την έχουμε καταθέσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Την παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέσα στο εργατικό, στο μαζικό λαϊκό κίνημα, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στα προγράμματα, με ειδικούς επιστήμονες,
με τους γονείς των παιδιών των θεραπευτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μαζί με τα παιδιά τους περνάνε ένα πολύ μεγάλο λούκι και έχουν αποκτήσει βέβαια πλούσια πείρα και γνώση από αυτή την κατάσταση. Η θέση μας παίρνει υπόψη την εμπειρία που υπάρχει από τη χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών, όπως τα οπιοειδή, στην ιατρική κλινική πράξη, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα γύρω από την κάναβη και τις ουσίες, τόσο φυσικές όσο και συνθετικές, που προέρχονται από αυτή. Για παράδειγμα, η φυτική κάναβη, λόγω του μεγάλου αριθμού δραστικών ουσιών που περιέχει, για την συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζουμε τις δράσεις, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες που έχει κάθε μια από αυτές, αλλά και οι συνδυασμοί αυτών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή καθ' αυτή ως φαρμακευτική, θεραπευτική ουσία. Αντίθετα, συγκεκριμένες δραστικές ουσίες που απομονώνονται από την κάναβη ή και μπορούν να συντεθούν ακόμη και τεχνητά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φαρμακευτικούς, παρηγορητικούς σκοπούς, σε πολύ όμως συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενειών, όπου τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα δεν επαρκούν. Βασική προϋπόθεση όμως είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις αυτές τις δραστικές ουσίες ως φάρμακα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη μελέτη, για την έρευνα, ώστε να μπορούν να παρέχονται στους ασθενείς με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Φυσικά, αυτό σημαίνει πολύ αυστηρό έλεγχο από το ίδιο το κράτος, της παραγωγής, της επεξεργασίας, της διάθεσης, της χορήγησης τέτοιων φαρμάκων με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Για να μπορέσεις τελικά να διασφαλίσεις πρώτα απ' όλα την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών. Επίσης, η νομοθεσία ανέκαθεν επέτρεπε τόσο την παραγωγή όσο και τη διάθεση κάναβης για ιατρικούς σκοπούς, προβλέποντας για αυτή τη διαδικασία όμως μόνο κρατικό μονοπόλιο. Μάλιστα, αυτή η νομοθεσία επικαιροποιήθηκε με τον νόμο του 2013, στον οποίο αναφέρονται συγκεκριμένοι όροι για την παραγωγή και διάθεση των ναρκωτικών ουσιών. Τι κάνετε εσείς τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Εξαιρείτε την παραγωγή της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς από τη διαδικασία του κρατικού μονοπωλίου, ολοκληρώνοντας έτσι το δρόμο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ενισχύεται τους όρους ανάπτυξης της εν λόγω παραγωγικής δραστηριότητας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό όχι τόσο την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου, αλλά κυρίως την εξαγωγή. Η επωνομαζόμενη φαρμακευτική κάναβη περιέχει την ψυχοτρόπο ουσία σε ποσοστό περισσότερο από 0,2%. Δηλαδή δεν διαφέρει σε τίποτα από το κοινό χασίς. Εσείς τι κάνετε για να πετύχετε το βασικό σκοπό, που είναι κυρίως η εξαγωγή? Απελευθερώνετε αυτό το όριο του 0,2% στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή. Θα ισχύουν, λέτε, μόνο οι όροι χρήσης της χώρας εξαγωγής. Αυτό σημαίνει πως θα παράγεται κάναβη με πάνω από 1% σε δραστική ουσία, αν το τελικό προϊόν πηγαίνει, για παράδειγμα, στην Ελβετία. Δηλαδή, με πενταπλάσια ποσότητα σε δραστική ουσία από ό,τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ναρκωτικό. Για να πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα, η κάναβη αποτελεί ένα μεγάλο brand name που αποφέρει τεράστια κέρδη σε ομίλους που αποφασίζουν να επενδύσουν. Μάλιστα, στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, αποτελεί διέξοδο πραγματικά για τεράστια κεφάλαια που λιμνάζουν λόγω της κρίσης και δεν επενδύονται γιατί δεν αποφέρουν μεγάλα κέρδη. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί από μονοπόλια ως βασική χώρα παραγωγής κάναβης, γιατί έχει ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, έχει φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά και μια γεωγραφική θέση η οποία βοηθά τόσο στη διαμετακόμιση όσο και στον ανταγωνισμό με την παράνομη καλλιέργεια που στην Ευρώπη συγκεντρώνεται κυρίως στα Βαλκάνια. Είναι τουλάχιστον ανήθικο
και εσείς ως κυβέρνηση, όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, να εκμεταλλεύεστε την αγωνία συγκεκριμένων ασθενών και των οικογενειών τους, για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες ουσίες που περιέχονται στο φυτό της κάναβης μπορούν να τους προσφέρουν πραγματικά ανακούφιση. Και αυτό το κάνετε χωρίς διόλου ντροπή, μόνο και μόνο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απελευθέρωσης της κάναβης, τη στιγμή που, όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε, θα μπορούσε να προχωρήσει η παραγωγή τους με κρατικό μονοπόλιο ή με εισαγωγή σε τελευταία ανάλυση των σχετικών σκευασμάτων. Παρότι από την αρχή είπαμε ότι στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων, όμως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι ουσιαστικά έρχεται να εξυπηρετήσει και άλλες σκοπιμότητες. Ξαναλέμε, το μάτι των επενδυτών είναι στραμμένο συνολικά στην νομιμοποίηση της κάναβης, στο χασίς, γιατί εκεί βρίσκεται το πολύ χρήμα, η πολύ ρεμούλα. Γνωρίζουμε επίσης πως το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται σταδιακά να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάναβης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το βλέμμα των ομίλων είναι ήδη στραμμένο στο επόμενο βήμα, δηλαδή στην μεταπανηγυρισμόν νομιμοποίηση της χρήσης του χασίς. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη μια παγκόσμια εκστρατεία κρατών και διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων για την αθώωση των επιβλαβών χαρακτηριστικών της κάναβης. Αυτή η εκστρατεία έχει ήδη οδηγήσει στην απότομη αύξηση του αριθμού χρηστών της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η λιανική πώληση κάναβης, τόσο της φαρμακευτικής όσο και της ψυχαγωγικής της χρήσης, το 2019 ξεπέρασε τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35%. Μέσα στη δεκαετία 2008-2018, η νομιμοποίηση της κάναβης σε όλο και περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν 17% οι καθημερινοί χρήστες κάναβης και φυσικά στη συνέχεια την ίδια περίοδο να τριπλασιαστούν όσοι ζητούν απεξάρτηση από την κάναβη. Την ίδια στιγμή, μελέτες για την Ευρώπη που έχει τραβήξει την προσοχή των επενδυτών προβλέπουν για την ευρωπαϊκή αγορά κάναβης έως το 2028 να φτάσει στα 60,3 δισεκατομμύρια ευρώ η χρήση της ως ναρκωτικό, στα 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ η φαρμακευτική της χρήση και στα 180 εκατομμύρια ευρώ η βιομηχανική της αξιοποίηση. Όλα αυτά βέβαια με προϋπόθεση να προχωρήσει η νομιμοποίηση της χρήσης κάναβης σε περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως η απελευθέρωση της καλλιέργειας κάναβης με όποιο πρόσχημα δεν υπηρετεί κάποια κοινωνική πραγματική ανάγκη παρά μόνο τις ανάγκες μονοπωλιακών ομίλων να επενδύσουν τα συσσωρευμένα τους κεφάλαια. Καταστρέφονται όμως έτσι σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες για τη χώρα μας. Ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να παράγει μεγάλη ποικιλία απαραίτητων αγροτικών προϊόντων, σήμερα δεν έχει επάρκεια σε βασικά προϊόντα. Για να μην πω πάλι τι καλλιέργειες σε βασικά προϊόντα ξεριζώθηκαν και λόγω των δεσμεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα το βαμβάκι ή τόσα άλλα. Και τώρα φτάσαμε να καλλιεργούμε χασίς. Μεγάλη πρόοδος πραγματικά τον 21ο αιώνα. Έλεος, σας λέμε, αγύρτες της πολιτικής. Πολύ μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας μπορούν όμως σήμερα να καταλάβουν ότι με τέτοιου είδους νομοσχέδια που υπερπροβάλλουν την κάναβη ως φάρμακο, που ανάγουν δευτερεύουσες ιδιότητες της σε κύριες, ή επιδιώκουν να διαμορφώσουν θετικό πρόσημο γύρω από τη χρήση της ως ναρκωτικό, έχει και θα έχει ανυπολόγιστες κοινωνικές συνέπειες. Υπάρχει πλέον πείρα. Στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη που είναι νόμιμοι ή συνταγογραφείται ως φαρμακευτικό προϊόν, σχεδόν η μισή από τους 16χρονους μαθητές κάνουν χρήση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας στους τρεις μαθητές λυκείου κάνει χρήση κάναβης με εκτροπή ιατρικής συνταγής, ενώ στη χώρα μας οι μισοί 16χρονοι θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή της, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Έχετε τεράστιες ευθύνες, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπών δυνάμεων. Έχετε ευθύνες όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, γιατί με όλη αυτή τη συζήτηση για τα δίθεν ωφέλη της κάναβης αθωώνεται τη χρήση της στις συνειδήσεις των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Έχετε λοιπόν τεράστιες ευθύνες για τις ανωδικές τάσεις της χρήσης κάναβης συνολικά των ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας. Ξέρετε τι δείχνει η εικόνα της χώρας μας? Πως έχει τριπλασιαστεί η χρήση κάναβης στους μαθητές σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Πως έχουν ταυτόχρονα αυξηθεί πολύ οι χρήστες κάναβης που ζητούν βοήθεια από τα θεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα. Αυτά λένε τα στοιχεία από το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω, το πρόγραμμα Αργό, το πρόγραμμα Διάπλους, τα προγράμματα προαγωγής και αυτοβοήθειας, τα στοιχεία από όλα ανεξαίρετα τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Λένε πως έχει μειωθεί η ηλικία πειραματισμού και εισόδου στη χρήση ναρκωτικών με πρώτη ουσία την κάναβη από την ηλικία από τις τάξεις του γυμνασίου. Αλήθεια, πώς απαντά και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την εικόνα? Υποδαβλίζοντας το έργο του ΚΕΘΕΑ, αλλοιώνοντας το θεραπευτικό του μοντέλο, ως συνέχεια της κατάργησης του αυτοδιοίκητου το 2019 με τον διορισμό της διοίκησής του από την κυβέρνηση, διαμορφώνοντας μια αντιναρκωτική πολιτική με μοναδικό γνώμονα τη δίθεν μείωση της βλάβης, τα υποκατάστατα, τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, τη διάλυση της πρόληψης, την υποχρηματοδότηση, γενικεύοντας ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα νέα προγράμματα με ημερομηνία λήξης μέσα από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Παρακολουθούμε βέβαια με προσοχή το όψιμο ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για το χτύπημα στο ΚΕΘΕΑ και τη φιλοσοφία του ως στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα. Είναι το λιγότερο υποκρισία όταν η όλη πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα των ναρκωτικών ουσιαστικά έστρωνε το δρόμο για να γιγαντωθεί η κοινωνική ανοχή στα ναρκωτικά και η εξάρτηση από αυτά. Ουσιαστικά ναρκοθετήσατε ακόμα περισσότερο την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία, αφού με την κοινωνική ανοχή για τα ναρκωτικά εξοβελίζετε στο νεανικό και στο γενικό πληθυσμό το κίνητρο για θεραπεία. Αλήθεια δεν είναι ότι συμφωνείτε όλοι σας σήμερα με τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά? Μήπως τάχα υπάρχουν σκληρές και μαλακές αιτίες οι οποίες στρέφουν ένα νέο άνθρωπο στη χρήση και στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά? Σήμερα όμως αυτό που απαιτείται είναι πολύ συγκεκριμένα γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να ενισχυθούν όλα τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Να ενισχυθεί το ΚΕΘΕΑ με μόνιμο επαρκές προσωπικό, με νέες δομές τόσες όσες έχει ανάγκη η χώρα. Να διαμορφωθεί επιτέλους ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τα 75 κέντρα πρόληψης στη χώρα μας. Να καλυφθούν όλες οι περιοχές της χώρας, όπως η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ή το Λασίθι στην Κρήτη, που δεν έχουν καν κέντρο πρόληψης. Να μην προχωρήσει το έσχος των χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι για το ΚΚΕ ζητήματα πρώτης γραμμής, γιατί σχετίζονται με τη ζωή, σχετίζονται με το μέλλον, τη συνείδηση της νέας γενιάς. Πρόσφατα είχα συνάντηση με τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων Γονέων των Θεραπευτικών Προγραμμάτων. Ακούμε με πραγματική αγωνία τη φωνή των γονιών που συμμετέχουν στους Συλλόγους Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, άλλων θεραπευτικών προγραμμάτων, για το τι σημαίνει κάναβη και τι θα φέρει η νομιμοποίησή της ή τι έχει επιφέρει ήδη η αθώωσή της.
Κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τον δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται αυτό και από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, έχει θέσει ως στόχο, εκτός από την νομιμοποίηση της δυνατότητας χρήσης σκευασμάτων από ασθενείς για ιατρικούς λόγους, σε μια πορεία χρόνου να προχωρήσει στη συνολική αποποινικοποίηση της χρήσης κάναβης για προσωπική χρήση, η οποία βέβαια θα νομιμοποιήσει και την καλλιέργειά της. Όλα αυτά βέβαια θα τα ντύσετε με ένα ιατρικοφανή μανδύα. Εμείς ως ΚΚΕ, όπως κάναμε και το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα, θα καταψηφίσουμε το εν λόγω νομοσχέδιο. Γιατί το βασικό του κριτήριο είναι το κέρδος και ο ανταγωνισμός μονοπωλίων που στην περίπτωση των φαρμάκων εμπορεύονται πολλαπλά και κερδοσκοπούν παράνομα πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Σήμερα υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό δρόμο που θα έχει ως κριτήριο πραγματικά κοινωνικές ανάγκες και η κοινωνικοποιημένη παραγωγή θα μπορεί να οργανώνεται στη βάση ενός πραγματικά επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας. Με τη λειτουργία κρατικού φορέα φαρμάκου θα σχεδιάζεται και θα οργανώνεται η έρευνα, η παραγωγή, η εισαγωγή, η διάθεση ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων, δωρεάν σε όλους όσους τα χρειάζονται, στο πλαίσιο φυσικά ενός σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας και πρόνοιας. Και όλα αυτά μακριά από τα κοράκια του μαύρου χρήματος, του αδιφάγου καπιταλιστικού κέρδους, που βάζει σε κίνδυνο και το μυαλό και την ψυχή και τις ίδιες τις ζωές των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ.